Χαίρετε φίλε και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει πρόσφατα με τα αποτελέσματα των εκλογών, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσεί. Καταρχά, να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Α δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι θα έχω υλικό για τουλάχιστον 4 χρόνια ακόμα, μπορεί και 8, μπορεί και 8, μπορεί και περισσότερα. Βέβαια, αυτό που θα βαίνει μειούμενο θα είναι το κοινό. Γιατί από ό,τι φαίνεται, φαίνεται ότι το, το, ευρύ κοινό και εγώ δεν έχουμε κάτι κοινό και είναι Καλό να υπάρχει ένα κοινό ανάμεσα σε σένα και το κοινό σου, γιατί αυτό είναι το κοινό που έχει εσύ και το κοινό σου που έχετε κάτι κοινό. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητό. Τι έγινε λοιπόν στι εκλογέ. Εκφράστηκε η λαϊκή βούληση, παιδιά, η λαϊκή τιμιγορία. Ο λαό, ο κυρίαρχο λαό, μίλησε. Εκφράστηκε πεντακάθαρα. Α δούμε του αριθμού. Το 5, το 4, το 43%. Το γεια σου. 10%, γεια σου 3%. Μιλάνε παιδιά, οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι του. Έχουμε καταρχά έχουμε του εκλογικού καταλόγου οι οποίοι αριθμούν γύρω στου 10 εκατομμύρια εγγεγραμμένου. Το οποίο είναι λογικό γιατί και με βάση την τελευταία απογραφή του 2021 συμφωνεί αυτό το πράγμα με του εγγεγραμμένου γιατί και με βάση την απογραφή δεν έχουμε ιδέα πόσοι είναι. Πώ είναι στην πραγματικότητα δεν το ξέρουμε. Συμφωνούν και τα δύο αυτά. Και το οποίο βεβαίω και συνάδει με την εποχή αυτή που έχουμε με τον ψηφιακό μετασχηματισμό που έχουμε αυτέ τι βάσει δεδομένων που έχουμε πια το gov.gr που έχουμε προχωρήσει γενικά που μπορείς να ταυτοποιηθείς με το Taxisnet που έχεις, τα, το άφημί σου και μπορείς να κάνεις συνδιαλλαγές ας πούμε και με ιδιωτικούς φορείς και με τράπεζες και με δημόσιο, με απόλυτη ασφάλεια, με εχεμήθεια 100% όταν είναι να δώσει τα χρήματά σου δεν υπάρχει κανένα θέμα παραβίασης δεδομένων, υπάρχει να ασφαλίσεις συνδέσεις, υπάρχει ταυτοποίηση, κανένα πρόβλημα. Το να μπει όμω ψηφιακά, να πατήσει ένα τικ κάπου από όπου και να είσαι, αυτό δεν γίνεται. Εντάξει, υπάρχουν και όρια. Για να ψηφίσει, πρέπει να πα Κάλπη. Ε, τα έχουμε λύσει αυτά. Δηλαδή είσαι εργαζόμενο και δουλεύει σε ένα νησί, σε ζών. Θε να ψηφίσει. Ωραία. Α έκανε την αίτησή σου να ψηφίσει ω ετεροδημότη από το Σεπτέμβριο για τι εκλογέ που θα γινόντουσαν τον Ιούνιο. Την έκανε Μάρτι. Ε, δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα θέλει μια διαδικασία. Δεν μπορεί να γίνει έτσι εύκολα. Το καλό το πράγμα αργεί να γίνει. Έπρεπε δηλαδή να έχει μεριμνήσει. Να ξέρει δηλαδή εσύ από το Σεπτέμβριο πού θα δουλέψει την επόμενη σεζόν για να φροντίσει να κάνει την αίτηση να μεταφέρει τα εκλογικά σου δικαιώματα έγκαιρα. Ή εναλλακτικά να φτιάξει μια μηχανή του χρόνου, αλλά όχι του χρόνου, να τη φτιάξει φέτο. Και να πα και να δει: Α, του χρόνου θα είμαι εδώ. Επίση, τι ψηφίσανε, Α να βγάλω και διαβατήριο. Δηλαδή, έχει το προνόμιο να πηγαίνει, α πούμε, να δουλεύει, να είσαι σε νησιά, να βλέπει αυτέ τι παραλίε εκεί πέρα, να τι βλέπει τόσε ώρε κάθε μέρα, τόσε μέρε, χωρί διάλειμμα, όχι και να μπαίνει μέσα όμω, εντάξει, οκ, okay, και θε και να ψηφίσει κιόλα. Τι άλλο δηλαδή θα ζητήσει, να πληρώνει και τι υπερορίε. Υπάρχουν όρια. Από τα 10 εκατομμύρια λοιπόν των εγγεγραμμένων ψήφισε το 52% παιδιά. Το 52% σχεδόν ο ένα στου δύο πήγε να ψηφίσει. Το 52% του εκλογικού σώματο εκφράστηκε με αυτόν τον τρόπο και το οποίο κάπω είναι και περίεργο το εκλογικό σώμα. δεν έχω δει πρώτη φορά βλέπω σώμα με τόσε περιφέρειες Το άλλο το 48% που δεν ψήφισε, παιδί, τι σκέφτηκε, αυτό ήταν το πιο έξυπνο. Σκέφτηκε και λέει τώρα, κάθε φορά, κάθε φορά η ίδια ιστορία. Κάθε τέσσερα χρόνια δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε άντε το ίδιο πράγμα, τον ίδιο χαβά. Να πάμε να κάτσουμε να αφήσουμε τι δουλειέ μα τι σημαντικέ να ασχοληθούμε με αυτά τα πράγματα. Είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα να ασχοληθούμε εμεί. Είναι σημαντικό το να επιλέξουμε ποιο θα μα εκπροσωπήσει, το ποιο θα ελέγχει το στρατό. Είναι σημαντικό να ψηφίσουμε ποιο θα ελέγχει την αστυνομία. Ξέρετε, αυτοί που έχουν τα όπλα, που μπορούν να πυροβολούν νόμιμα. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Θα τρελαθούμε τελείω. Είναι σημαντικό δηλαδή να ξέρουμε ποιο νομοθετεί και με τι γνώμονα. Να ξέρουμε ποιο ελέγχει την υγεία, την παιδεία, Ποιο ασκεί κοινωνική πολιτική. Θα τρελαθούμε τελείω δηλαδή. Είναι σημαντικό δηλαδή να ξέρουμε πού πάνε οι φόροι μα. Η έμεση και η άμεση. Γιατί δηλαδή να πρέπει να έχει γνώμη για το τι γίνεται με αυτόν τον φόρο, τι γίνεται με τα λεφτά που πληρώνει ούτω ή άλλω. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Φυσικά και δεν είναι. Ποια είναι τα σημαντικά πράγματα. Το να πάω για καφέ, να πάω για μπάνιο. Αυτά είναι τα σπουδαία. Αυτά δεν μπορεί να τα κάνει άλλο για μένα. Πρέπει να τα αναλάβω εγώ. Και μετά, όταν θα δούμε αυτά τα πράγματα που ψηφίζουν οι άλλοι, θα λέμε Μα καλά, ρε, τι ψηφίζατε, ρε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Θα λέμε να βγούμε στον δρόμο. Ε, όχι βέβαια. Θα πάμε για καφέ. Είπαμε αυτό είναι το σημαντικό. Αυτοί δέρνουν. Θα πάρουμε και ένα πα και δει του Και αυτό θα περάσει. Ο ένα του δύο λοιπόν ήταν έτσι από του υπόλοιπου τώρα, ο άλλο ένα, ο άλλο. Ο άλλος από του δύο. Δηλαδή με το 50% τη αποχή σε απόλυτα νούμερα, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ω εξή. Νέα Δημοκρατία 20%, ΣΥΡΙΖΑ 10%, ΠΑΣΟΚ 6%, ΚΟΥΚΟΥΕ 4%, Σπαρτιάτε 2,5%, Ελληνική Λύθη 2,5%, ΙΤΑ 2%, 2% Πλεύση Ελευθερία Αρβανιτάκη 1,6% μέρα 25 δεν βγήκε καν γιατί δεν συγκέντρωσε αυτά τα μυθικά ποσοστά που συγκέντρωσαν τα άλλα κόμματα. Αυτή λοιπόν αυτά είναι τα ποσοστά που εκφράζουν τη βούληση της πλειοψηφίας του λαού. Οι δύο στους 10 είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση γιατί οι άλλοι πέντε είπανε «Έλα μωρέ τώρα που να...» παιδε, Θα το ξαναπώ για να το εμπεδώσουμε. Είναι «Έλα μωρέ τώρα που να...» Αυτό είπανε. Θέλουμε κάποιον άνθρωπο να αναλάβει την ευθύνη να το κάνει, επειδή παιδί μου, μόνο του να μην μα τώρα. Θέλουμε να κάνουμε εμεί τι δουλειέ μα. Ο λαό μίλησε. Και τι είπε, είπε: Θέλω δύο φρέντο με δύο κρύα νεράκια. Αυτό είπε. Εντάξει, ναι, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι συνειδητά απήχαν από τη διαδικασία, που δεν θέλησαν να μπουν σε ένα ψευτό δίλημα το οποίο δεν ε... Παρουσιάζει και ουσιαστικέ επιλογέ, και αποφάσισαν να κάνουν μια δράση άλλη στου κοινωνικού χώρου που είναι, με αλληλεγγύη, με βάση τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, αλλά να μην τζουβαλιάζουμε τώρα όλο το εκλογικό αυτό σώμα για αυτού του αλληλέγγυου, τώρα. Αν είναι δυνατόν, πώ να του πούμε αλλιώ. Οι δύο λοιπόν στου δέκα είδανε το έργο τη κυβέρνηση την προηγούμενη τετραετία και είπαν παιδιά. Εδώ είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τι έχουμε. Παρακολουθήσει, έχουμε παρεμβάσει τη δικαιοσύνη, έχουμε του θεσμού που καταραίουν, έχουμε την ελευθερία του τύπου που είναι στην 107 θέση παγκόσμια, έχουμε τα τέμπη, έχουμε το προσφυγικό, του μετανάστε στην πύλο, το ναυάγιο, που πραγματικά κάθε εβδομάδα έχουμε κάτι. Τι θα κάνουμε, θα το πάμε έτσι για ακόμα 4 χρόνια. Πού τα είδατε εσεί αυτά τα πράγματα. Αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Δεν έγινε ποτέ νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου νοσοκομείο. Πού το είδατε αυτό. Εμεί στην τηλεόραση που ενημερωνόμαστε δεν τα ακούσαμε ποτέ τέτοια πράγματα. Εμεί βλέπουμε survivor. Αυτό είναι ο survivor εκεί πέρα. το βλέπουμε λένε να κοίτα να δει. Χα, θα πεινάσει ρε αυτό. Χα, αυτό είναι ο survivor, δεν είμαι εγώ. Δηλαδή, ακόμα κι αν η είδηση φτάσει με κάποιο τρόπο ας πούμε, σε εμά, όπω έγινε ας πούμε, με τα Τέμπη, εντάξει, είδαμε πώ συμπεριφερθήκαν οι άνθρωποι στι σέρες. Που τι είπαν εκεί, είπαν ότι εκεί εμεί εδώ τι κάνουμε, αγαπάμε τον τόπο μα. Αυτό είναι δεδομένο. Στηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα. Αγαπάμε πολύ τον τόπο μα, βέβαια, βενζίνη βάζουμε απέναντι γιατί είναι πιο φθηνή. Αλλά τα τοπικά προϊόντα τα στηρίζουμε. Τι έχουμε εδώ, διεφθαρμένου πολιτικού. Δηλαδή, εσεί στην Αθήνα δεν έχετε τέτοιου. Ήρθατε εδώ πέρα να μα πείτε για το δικό μα. Αλλά έτσι είναι το κράτο των Αθηνών. Δεν στηρίζει την επαρχία. Έχουν αθηναϊκέ πινακίδε οι δικοί του Και το ακριβώ έτσι και είναι αυτό τρόπο, παιδιά, να αντιμετωπίσει την πολιτική όταν έχει τέτοια θέματα σοβαρά. Τι θα κάνει, θα βάλει τη λογική σου μπροστά. Φυσικά και όχι. Θα το αντιμετωπίσει το πράγμα οπαδικά, με αγνό συνέστημα. Γιατί αν δεν το αντιμετωπίσει έτσι αυτό το πράγμα που είναι η πολιτική, που είναι σοβαρό, τι θα, με τι θα λειτουργήσει ω οπαδό, α πούμε, στο τι ομάδα είσαι. Μετά έχουμε τον έναν στου δέκα, ο οποίο ήταν παιδιά είναι αυτή η κατάσταση εδώ πέρα. Τι θα κάνουμε, δεν έχουμε κοινωνικό κράτο, η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο, η κοινωνία έχει πάρει μια δεξιά και ακροδεξιά στροφή. Τι θα κάνουμε, δεν υπάρχει εναλλακτική. Δεν υπάρχει. Δεν έχετε πιστική εναλλακτική, του λέγανε παιδιά, εντάξει δεν έχουμε. Ξέρετε τι θα κάνουμε, τίποτα. Και θα αφήσουμε την αντιπολίτευση στου αρμόδιου, του YouTubers, εκείνα τα λένε και από το ίντερνετ εκεί κάθε εβδομάδα, καλά τα λένε. Μπράβο του. Είμαι υπέρ να το συνεχίσουνε. Θα πάει τέλεια αυτό. Τι να κάνουμε, αφού δεν έχουμε επιλογή. Το δοκιμάσαμε μία φορά. Απέτυχε αυτό το πράγμα το 2015. Απέτυχε. Και εγώ το 2015 προσπάθησα μία φορά να παρκάρω και δεν βρήκα να παρκάρω. Ε, σταμάτησα να οδηγώ. Δεν είναι λογικό. Πόσο μυαλό θέλει αυτό. Τώρα, το 6% του εκλογικού σώματο είναι το ποσοστό του Αλσχάιμερ στη χώρα γενικά. Είναι οι άνθρωποι που είπανε Α, πασόκ, τέλειο. Ένα νέο κόμμα άφθαρτο, με έναν ηγέτη άφθαρτο. Πού το ξέρουμε εμεί αυτό το πράγμα, είναι καθαρό. Δεν το έχουμε ξανακούσει ποτέ. Εσεί ποιο είστε. Τέλεια, ωραία, εγώ μια χαρά είμαι. Ποιο είμαι εγώ, δεν ξέρω. Αλλά όλα καλά. Ήταν ένα άνθρωπο, τον οποίο πραγματικά αυτό έχασε μια ιστορική ευκαιρία στο debate να γυρίσει στον Πρωθυπουργό, να σταματήσει εκεί που μιλάει και να γυρίσει στον Πρωθυπουργό να του πει Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ξέρω αν με παρακολουθείτε μέχρι τώρα. Το ξέρω ότι το κάνετε πριν. Τώρα δεν είπε τίποτα. Και γιατί να το κάνει, παιδιά. Γιατί λειτουργεί το brand name. Είναι, είναι η ψήφο νοσταλγία. Πα στην επαρχία και λε ναι, εμεί έτσι φάγαμε ψωμάκι. Του θα του ψηφίσουμε να έρθουμε εδώ πέρα να δούμε την αλλαγή. Να έρθει το μεσογειακά ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Να έρθει το πακέτο Ντελόρ. Θα τα πάρουμε εμεί, θα τα πληρώσουν τα παιδιά τα εγγόνια. Δεν πειράζει. Εμεί δεν θα είμαστε εκεί. Α κάνουν αυτοί ό,τι νομίζουν. Το 4% λοιπόν είναι το ποσοστό που πήρε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Το οποίο είναι λογικό γιατί αν το σκεφτεί αθρηστικά, ο ένα στου τέσσερι Έλληνε λειτουργεί με βάση την ταξική του συνείδηση όταν ψηφίζει. 4 στου 100 είναι η φτωχή, οι 4 στου 100 είναι οι πολύ πλούσιοι και το άλλο. Είναι το ποσοστό εκεί πέρα που λείπει από το 20% το οποίο θεωρεί ότι είναι πολύ πλούσιο, αλλά δεν είναι. Γιατί είναι δύσκολο το να έχει ταξική συνείδηση, είναι δύσκολο γιατί πρέπει να αντιπαρέλθει τα αντιλαϊκά μέτρα, την ε, την, ε το δυνάμωμα, την πάλι, το προτσέσ, αυτό το πράγμα. Δηλαδή ποτέ δεν φανταζόταν κανεί ότι θα ήταν τόσο δύσκολο να αποκτήσει ταξική συνείδηση. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτοί είστε. Οι δύο και κάτι στου 100 ψηφίσανε σπαρτιάτε. Το οποίο είναι λογικό γιατί οι άνθρωποι σκεφτήκανε, έλεγαν πώ θα πούμε ότι είμαστε λάκεδε. Πώ το γράφει, λάκεδε. Σπαρτιάτε. Γράψτε εδώ πέρα να είμαστε μια χαρά. Γιατί έτσι λειτουργεί τώρα ο σοφό λαό τώρα. Σου λέει, γίνεται αυτό το πράγμα. Εμεί είμαστε φτωχοί, γινόμαστε φτωχότεροι. Τι θα κάνουμε, η απάντηση είναι προφανή. Θα ψηφίσουμε νεοναζί. Αυτό θα λύσει κάθε πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα με το να είσαι φτωχό και να γίνει φτωχότερο είναι πιο. Ποιο ποιος φταίει για αυτό το πράγμα, Ποιο. Αυτό που είναι πιο φτωχό από σένα. Όχι αυτό που είναι πιο πλούσιο και βγάζει λεφτά στην πλάτη σου, Όχι. Ο πιο φτωχό φταίει. Και πραγματικά ναι, είναι σοφό ο λαό. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτό ο άνθρωπο που πρωτοείπε το βλάκα με περικεφαλαία, πόσο μπροστά ήταν ο άνθρωπο. Άλλοι δύο και κάτι, α πούμε, στου 100, ότι ψήφισαν, ψήφισαν την, ε, το, την ελληνική λύθη. Γιατί πραγματικά είναι, είναι λύθη αυτό το πράγμα. Είναι για ανθρώπου που μόλι ξυπνήσαν, α πούμε, ξυπνήσαν και να τι έγινε, Α, τα ξέχασα, δεν ξέρω πού είμαι. Θα ψηφίσω αυτό. Άνοιξαν την τηλεόραση, είπανε καλά τα λέει. Τι είναι αυτό, κυραλυφή. Φέρτον. Μπε και στο κοινοβούλιο. Ο οποίο άνθρωπο τώρα μιλάμε πραγματικά είναι ο πιο αδικημένο ίσω από όλου, γιατί και αυτό συμμετείχε τώρα στην καλύτερη ακαδημία ταλέντων μετά τον Άγιαξ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο Λάο. Ο ένα από αυτού είναι αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση. Ο άλλο είναι πρώτο σε ψήφου στη... στην περιφέρειά του. Αυτό ο καψερό με τον ίδιο προπονητή, τι ίδιε ασκήσει, κατέληξε να κάνει να πουλάει χειρόγραφε επιστολέ του Ισού από την τηλεόραση. Και προφανώ και έχει δίκιο, είναι έτσι. Είναι πραγματικά γιατί και ο Ισού τεκμηριώνει. Τώρα τι έκανε έγραφε γράμματα με τα μανιά εκεί πέρα και τα υπέγραφε έλεγε θα τελειώσουν στο Βελόπουλο πρέπει να κάνω πολλά να έχει να πουλάει και έχουμε ακόμα 2% οι οποίοι με αντιμετώπισαν το πράγμα ακόμα πιο σουρεαλιστικά δηλαδή μπήκανε μέσα στη φάση και είπαν λοιπόν ξέρετε παιδιά εγώ νομίζω ότι, ότι και άρχισαν να λένε είναι συνωμοσιολόγοι ε, είναι κάπω με τη βοήθεια του Θεού ε, δεν είναι, κάνω τον πόλη γιατί δεν είμαι αχλαδιά προφανώ, τα δέντρα μπολιάζονται και επέλεξε ο λαό να μπουν και αυτοί στη Βουλή. Γιατί, γιατί η παιδιά έχει χιούμορ, γιατί έχει καταλάβει ότι με αυτή τη σύνθεση κοινοβουλίου θα περάσουμε τέλεια. Θα πάνε οι άλλοι να ψηφίζουν προπολογισμό, το οτιδήποτε θα τα περνάνε όλα αέρα, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Και θα είναι οι υπόλοιποι, θα είναι λοιπόν, ένα θα λέει, Όχι, εγώ είμαι όχι, ο άλλο θα λέει, και εγώ όχι, αλλά μη, όχι ακριβώ, εντάξει, θα το δούμε. Ο άλλο θα είναι. Ε, ε σε Θα πετάει και το άλλο τι λέει. Τι είναι αυτά, λέει. Είναι ξένα, έξω, οι ξένοι. Με ορθογραφικά λάθη στον προφορικό λόγο. Θα είναι η άλλη, θα λέει. Αυτό ήταν παράνομο, παράλογο, μη βιώσιμο και απεχθέ. Και θα τη λένε. Τι, αυτό είναι προπέρσι να τη λέει και σήμερα να το επικαιροποιήσω. Και γενικά είμαι πάρα πολύ υπέρ. Θα περάσουμε καταπληκτικά.